κάποιοι ήθελαν να δημιουργήσουν το σκηνικό. Ακούστε κάτι. Την Τρίτη είχαμε εκτελεστική επιτροπή εδώ στο Δήμο. Όταν τελείωσε η εκτελεστική επιτροπή, εγώ του κυρίου μου ρώτησα, του ανακοίνωσα ότι έχει τελειώσει πλέον η δική μας συνεργασία. Η δική μας σχέση. Του το ανακοίνωσα εδώ, σε αυτό το γραφείο εδώ μπροστά. Παρουσία και άλλων αντιδημάρχων. Έτσι. Αν δεν το κατάλαβε ή αν πίστευε ότι δεν σοβαρολογώ, αν πίστευε ότι αυτό που είπα δεν είχε βάση και θα το ανασκευάσω, δικαίωμά του. Έτσι. Είχε ανακοινωθεί έγκαιρα πριν προκύψει ο κύριος Μούρτσος ως σπόνσορας στον ΠΑΣ Κόρινθο, έτσι για να συνοηθούμε, και κάποιοι από εσάς που είστε και ζυζάνια δημοσιογράφοι και διψάχετε, το ξέρατε από μέρες από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι? Το ξέρατε από μέρες. Ναι. Το ξέρατε από μέρες, γιατί εδώ πέρα έχουμε και την κατηδίαν ανάκριση πολλές φορές από πολλούς από εσάς. Έτσι, αρκετοί από... από αυτούς που είστε σε αυτό το χώρο, ξέρατε τις προθέσεις δικές μου πολύ πριν βγει σπόνσορας ο κύριος Μουρούτσος στον ΠΑΣ Κόρινθο. Άρα λοιπόν, μήπως είναι αντίστροφα τα πράγματα, μήπως η δική του απομάκρυνση από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε να κάνει με την επιλογή του να είναι σπόνσορας στον ΠΑΣ Κόρινθο, λέω εγώ. Ή την παραπροσέγγιση φερπίν στον κύψιλο κάποιων άλλων στελεχών που έχουν διαφοροποιηθεί από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, λέω εγώ. Αυτά είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ ποτέ δεν έχω πει λανθασμένη πληροφόρηση ή έχω πει ψέματα. Αυτά είναι τα γεγονότα.